Γεια χαρά, για πάμε, έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης, αυτός που κάλυπτε τον Κατσουράνη, καλά είσαι? Καλά. Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω μέρες, αλλά δεν μπορούσα γιατί είχες πολύ κίνηση και καλά γινόταν. Καταρχήν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου είχα πει, είχα μιλήσει τελευταία φορά λίγο πριν το παιχνίδι και σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το μαχαίρι στα δόντια και έχει πιο πολλές πιθανότητες και μάλιστα σου είχα θυμίσει και το, αυτό με το αγγλικό κύπελο που έγινε ένα σουτ και πήρε το κύπελο. Ναι. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ εύχομαι τώρα, επειδή άκουγα και χθες αυτά που έλεγες και που όλοι θα πάρουν επέκτες και λοιπά, να γίνει λίγο το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, αυτός ο Μαρινάκης, έτσι όπως το έχει κάνει, είναι, πώς να σου πω, είναι μονοπλευρό, δεν έχει ουσία καθόλου. Μα καθόλου ουσία. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουν και άλλοι λίγο καλύτερη δεν ομάδα. Δεν το έχει κάνει ο Μαρινάκης έτσι. Το έχουν κάνει άλλοι έτσι. Και τα δύο πιστεύω ότι είναι, Γιώργο, και τα δύο. Εντάξει, και ο Μαρινάκης και, και οι άλλοι, όπως το λες, το έχουν κάνει. Δηλαδή αυτός ο Αφραγκούζος δεν ξέρω τι θα κάνει, ο Τίγρης. Πρέπει τώρα κινήσεις, βλέπω από το Σαββίδι. Μακάρι δηλαδή για να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος. Εγώ προσωπικά, σαν Παναγιώτης, εύχομαι πραγματικά ο Παναθηναϊκός να γίνει αυτό που ήταν για να υπάρχει το κλασικό, έτσι. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει Παναθηναϊκός δυνατός, μια ΑΕΚ δυνατή ή ένα ΠΑΟΚ δυνατός, θα έχουμε μία από τα ίδια και θα είναι σαν να τρώμε κάθε μέρα στάκο, κάθε μέρα στάκο, κάθε μέρα στάκο. Το βαριέσαι, δεν έχει να λέει. Αυτά, Γιώργο μου, να μιλήσει και κανένα άλλο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά. Yeah. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκο. Γεια σου, κύριε Οικονομάκο. Μπορεί να μου πει γιατί ο κύριο Κολοκοτρώνη έχει τρει μήνε να με βγάλει στον αέρα? Εγώ μα τον πάω αυτό το πράγμα. Αφού αυτό δεν μιλάει. Εγώ που δεν θα ξέρω τι κάνω Κολοκοτρώνη μαζί. Τι του έχω κάνει? Βρε, με να ρωτά. Είναι δημοκρατικό αυτό? Μα εμένα ρωτά. Τον βλέπει κάθε μέρα. Και τι να του πει, αν βγάλει τον Οικονομάκο στον αέρα. Όχι, να μου πει γιατί δεν με βγάλει, τι του έχω κάνει. Μα δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτό. Τώρα χτυπά το Σαμάρι και τα ακούει ο Γάιδαρο. Όχι, δεν σε παρομοιάζω ούτε με Σαμάρι ούτε με Γάιδαρο. Βρε, ναι, δεν υπάρχει τέτοια παρομοίωση. Απλά σου λέω ότι τα λε εμένα για να τα ακούσει ο Γιώργο. Πού να κάνω το παραπονό μου σε άλλο σταθμό, δεν κάνει. Το κάνω εδώ που με ακούει. Ρε Γιώργο Κολοκοτρώνη, αν ακούς τώρα, επειδή κάνει παράπονα και ο Σκονομάκος, βγάλει τον την επόμενη φορά. Βγάλει τον, ρε, χρόνια εδώ ακροατής είναι. Βγάλει τον, Γιώργο Καλά. Εντάξει. Και ήθελα να πω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει μια χαρά. Θα πάει μια χαρά. Σωστός. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ μπορεί να μην πηγαίνω καλά οικονομικά, αλλά η Ελλάδα πάει καλά. Δεν πηγαίνεις καλά οικονομικά και σου λένε και Οικονομάκο? Δεν πηγαίνω γιατί η γυναίκα μου θέλει χρήματα. Και εγώ δεν έχω να τη δώσω. Γιατί, τι να τα κάνει τα λεφτά? Οι γυναίκες θέλουν λεφτά, δεν το καταλαβαίνεις. Τι παίζει? Όχι, δεν παίζει, αλλά ψωνίζει. Τι γούνες, παπούτσια κτλ. Και Λουί Βιντόν. Τι ψωνίζει, ε? Τη αρέσουν αυτά, βλέπει την εκπομπή του Διαλυνά στη τηλεόραση. Έκανε και δύο παραγγελίες, ένα χαλάκι και ένα. Και μία πιατέλα. Πόσο χρόνο είναι η γυναίκα σου? Πόσο χρόνο είναι? Ναι. Δύο χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Δηλαδή? 62. Μάλιστα. Μεγάλη, εντάξει. Παρά 38%. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ και Οικονομάκο. Για χαρά. Έλα. Ναι. Εμπρός. Πάμε. Γιώργο, ο μόνος που γνωρίζεις τα ποδοσφαιρικά, για χρόνια σε παρακολουθώ. Εγώ μιλάω ή όχι? Εσύ. Α, γιατί ακούω και άλλη φωνή. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, αν θυμάσαι το ΠΟΚ που λέγαμε παλιά, εγώ είμαι 80 χρονών. Να είσαι καλά. Και τότε μας φωνάζανε στην Αθήνα Βούλγαρους όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και έτυχε ένας φίλαθος στο δεύτερο γύρο να παίξουμε το προηγούμενο, το πρώτο γύρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Αθήνα και το πρώτο γύρο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν ήταν μόνο που λέω το ΠΟΚ
είμαι σίγουρος, ξέρεις τι εννοώ. Και ο φανατισμός εθνικιστικής τάσης στο ποδόσφαιρο ήρθε στα πρόθυρα τα οποία έχεις λεφτά, έχεις ομάδα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Επομένως, όταν ήρθε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν φούρεθρος του ΠΑΟΚ και με κάγκελα μεγάλα και τους είχαμε βάλει χώρια. Ένας ΠΑΟΞής, αφού μια εβδομάδα ήταν η διαφορά, και πήδεξε τα κάγκελα, πήγε να χτυπήσει ένα Ολυμπιακό. Εγώ ήμουν φρούραθρος. Του λέω, τι κάνεις? Και μου λέει, βγάζει την μπλούζα του, να τη με κάνω στην Αθήνα. Καλά, του λέω, εσύ αυτό που πας να χτυπήσεις τώρα θα είναι το ίδιο πρόσωπο? Δεν με ενδιαφέρει, Ολυμπιακάκες να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό δεν έχει φύγει μέχρι σήμερα. Εγώ τώρα αυτό που μιλάω έχω φύγει από την Ελλάδα το 69. Πού είσαι? Και στην Αυστραλία. Μάλιστα. Και λέω τώρα, ο Γιώργος όλα τα θυμάται. Την άλλη φορά σε ρώτησα, δεύτερη φορά παίρνω, ποια ομάδα υποστηρίζει? Μου είπες τον Απόλλον. Είναι ειλικρινής αυτό που μου είπες? Ναι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Και επειδή σε σέβομαι και σε εκτιμώ φάνταστα, γιατί γνωρίζεις καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον δημοσιογράφο το ελληνικό ποδόσφαιρο, μας πήρανε το κούδα επειδή είχαν λεφτά ο Ολυμπιακός, και όταν πήγε δεν τον βάλανε να παίξει. Όταν γύρισε τον φωνάζανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ προδότη. Άμα δεν ξέρεις, να σε πω, ο πατέρας του πουλούσε κουλούρια στο ΠΑΟΚ του γήπεδο, όχι στη Τούμπα, πανεπιστημίο που λένε. Ξέρεις που ήταν το παλιό? Ναι. Και αυτό με προβληματίζει από πολλές πλευρές, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πάει στα χειρότερα αντί στο καλύτερο. Όταν έφυγε η ερασιτεχνική αθλητική πάλι που λέμε, χάθηκε το φιλότιμο, χάθηκαν όλα, και έχουμε τους κουλουφόρους που πληρώνονται από κάπου για να κάνουν αυτά που κάνουν στα γήπεδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προλάβει να μιλήσει και ο επόμενος. Ναι, μάνα μου, αλλά εσύ τα ξέρεις αυτά. Τα θέλω να τα πω, να τα ακούσω. Είμαι 80 χρόνια. Έγινε. Και θα σε ξαναπάρω άλλη φορά για άλλα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Να πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο, στο πιτό που λένε, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το χθεσινό μάτς, τον τελικό του Europa League ή UEFA, όπως το λέμε οι περισσότεροι. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η Villarreal που είδατε χθες είναι καλύτερη από τον περισσινό Ολυμπιακό? Να επαναλάβω. Αυτή η Villarreal είναι καλύτερη από τον περσινό Ολυμπιακό? Δεν λέω φετινό, μιλάω για περσινό Ολυμπιακό. Και μην βιαστεί να πει κανένας, ρε Γεωργή, Ολυμπιακός μας τον παίζεις τώρα. Όχι, βάζω τα πράγματα κάτω, ρεαλιστικά, στην ψύχρα, και λέω, είναι καλύτερη αυτή η Villarreal. Υποστηρίζω αυτό που έλεγα από την αρχή της περίοδου φέτος. Σκεφτείτε τον Ολυμπιακό με Τσιμίκα, με Ομάρ, με Γκιγέρμε, με Ποτένσεν, να έχει πάρει τον Εμβιλά και να έχει πάρει και μία στοπεράρα. Όχι άλλους, δύο μεταγραφές. Τον Εμβιλά στα χαφ και μία στοπεράρα. Το φαντάζεστε καθόλου? Ποια Villarreal? Όπως σας το λέω, αυτός ο Ολυμπιακός. Με αριστερά τον Τζιμίκα, με δεξιά τον Ομάρ, στα χαφ πληθώρα Γκιγέρμε, Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Ποτένσε, έλα να μπει. Δηλαδή, γιατί η Villarreal καταφέρει να προχωρήσει, κατάφερε και να πάρει την κούπα, το κατσαρόλι, το Άγιο Δισκοπότιο? Και γιατί αυτό να μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός? Γιατί? Μία είναι εξήγηση. Γιατί δεν το έχει όραμα? Ένα είναι το όραμα του, το πρωτάθλημα.
Τι κουταμάρα, Χριστέ μου. Όχι αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που πιστεύει ο Ολυμπιακός. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλώς τον. Καλά είσαι? Καλά. Γιώργο, εγώ ξέρω χτες, ιδίως στη Μάντσεστερ, ότι δεν είχε έναν επιθετικό, αυτό που λέμε, να σου βάλει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Δεν είχε ένα Παπέν, δεν είχε ένα Λεβαντόσκι. Τώρα πάει με τον Καβάνι. Και πώς, Γιώργο, ισοφάρισε. Του πήγε μπάλα μέσα στα πόδια και το βάλε τον γκολ. Στο πρώτο ομίχρονο του πήγε μπάλα δύο φορές στα πόδια του Γιώργο και έχασε το κοντρόλ. Το είδες? Ναι. Τώρα όσο για το Δεχέα, Γιώργο, που έχασε το τελευταίο παλαντή, εγώ πιστεύω, Γιώργο, το έχασε επίτηδες. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει... Τα είχε πάρει, Όχι, Γιώργο. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η κόντρα με τους φίλους του Μάντσεστερ που τον κράσουν και, Γιώργο, αυτό τώρα δεν ήταν απέναντι τώρα. Ένα παιδάκι να έβασε 5 χρονών τώρα. Άρα, λίγο φορά, Γιώργο, να θέλεσαι ένα απέναντι, Γιώργο, απέναντι ήταν αυτό τώρα. Μπλαζέ πολύ. Εντάξει, Γιώργο, δεν ήταν απέναντι τώρα. Πάνω από το τώρα. Τώρα πάει και με τον Καβάνι τώρα, ξέρετε αυτό τώρα, η Μάντσεστερ πάει τώρα. Και εγώ πιστεύω, Γιώργο, έπαιξε και ρόλο ο Βιγιαρεάλ, έπαιξε στον προπονητή. Μεγάλη υπόθεση τώρα. 4 ευρωπαϊκά. Ναι. 3 με τη Σεβίλη και ένα χτες. Ναι. Εντάξει. Έγινε, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Κώστας από Πειραιά. Έλα, Κώστα. Μπράβο στη Βιγιαρεάλ για την νίκη της. Δεν νίκησε. Απλά τον πήρε. Από μια μικρή περιοχή της Ισπανίας, από μια κομμόπολη μπορώ να πω. Α, χωριό είναι, 20.000 κατοίκους έχει. Ακριβώς. Μπράβο τους, πρώτη φορά. Το χάρηκα, είδα το παιχνίδι, το χάρηκα. Εντάξει, πήγε στα πέναλτι, ρώσικη ρουλέτα. Ήταν πιο τυχεροί, εντάξει, βαρέσανε δύο τερματοφύλακες στα πέναλτι. Στο τέλος, ήταν πιο τυχερός ο τερματοφύλακας της Βιγιαρεάλ. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, μπορώ να σου πω ότι. Εντάξει, αυτό που είπες είχες δίκιο, ότι ο Μαρινάκης. Εγώ το, εντάξει, σε σχέση με τους άλλους προέδρους της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, έχει βάλει περισσότερα λεφτά. Δεν το συγκρίνουμε με τους άλλους προέδρους. Λέμε κάτι άλλο. Γιατί η Βιγιαρεάλ να φτάσει να σηκώσει το κατσαρόλι και να μην μπορεί αυτό να το κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό σου μιλάω ειλικρινά, αυτό σκεφτόμουν. Μιλάω για UEFA, δεν μιλάω για Champions League. Και Champions League, για UEFA, Γιώργο, για UEFA. Αλλά μήπως, Γιώργο, εγώ βλέπω και το άλλο. Παίζουν οι δημόσιες σχέσεις ρόλο. Τι εννοείς? Οι δημόσιες σχέσεις, δηλαδή, είναι οι μεγάλες ομάδες. Όπα, έμπλησε. Έλα, ακούω. Έμπλησε, δηλαδή. Όχι, ακούμε. Έλα, Γιώργο. Ακούμε, έλα. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δεις, είναι και μεγάλες ομάδες. Να πούμε οι άλλες ομάδες, οι δημόσιες, εντάξει, εμείς έχουμε τον Καρεμπέ. Ο Καρεμπέ έχει δημόσιες σχέσεις στην UEFA μέσα. Λοιπόν, προς εκεί είναι, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Εγώ το βλέπω καθαρά αγωνιστικά. Ναι. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι απαράδεκτο όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ναι, που ο Μαρινάκης ρίχνει λεφτά. Μην μπορεί η ομάδα να αρθοποδήσει στην Ευρώπη. Δεν βλέπω όραμα από τον Ολυμπιακό. Όχι από τον κόσμο. Ναι. Έτσι, από τη διοίκηση. Δεν βλέπω όραμα να το κάνει αυτό. Ναι. Πρωτάθλημα, Γιώργο, δώσε και πάρε την ψυχή. Ναι, Γιώργο μου, ξέρεις που το τοποθετώ εγώ αυτό. Το τοποθετώ στον περσινό αγώνα με τη Γουλφ με τον Πολωνό το διαιτητή. Ναι. Είδες τη μαμά. Δηλαδή μας έσφαξε με τον μπαμπάκι που λέμε. Και εκεί σου είπα εγώ για τις δημόσιες σχέσεις, μήπως παίζει καμιά πουστιά, κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Μάλιστα. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Έλα, Τζος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάσης από Λονάρα και United. Έλα, δε, Θανάση. Λοιπόν, καταρχήν, Ολυμπιακός το είπες. Συμφωνώ απόλυτα, δεν έχει βάλει πλάνο να κάνει κάτι. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να κρατήσεις όλους τους παίκτες και να κάνεις ένα πλάνο, να δώσεις προτεραιότητα. Μα μου λένε κάποιοι, μα αφού ήθελε να φύγει ο Γιγέρμε, μα αφού ήθελε να φύγει ο Τσιμίκας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προτεραιότητα. Δεν πάτε πουθενά, ρε, πάτε τα λεφτά σας. Τα λεφτά που πήρε λεφτά τώρα για Τσιμίκα κτλ. Λοιπόν, δεν τα έδωσε στους Ραφίνιες. Έτσι είναι, έτσι.
Έτσι είναι λάθος η διαχείριση. Δεν θέλει, ρε παιδάκι μου. Πώς να το πει, δεν είναι προτεραιότητά του. Απλό είναι. Και αυτό με τις δημόσιες σχέσεις που είχε λέει ο κύριος είναι σωστό. Είναι σωστό. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρει να διαχειρίζει ορισμένα πράγματα, νομίζω, στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, εγώ δεν σε πήρα γι' αυτό. Σε πήρα γιατί, εντάξει, χθες πήρα να μας πας στον τηλεόραση, γιατί είμαι και United. Λοιπόν, είναι δυνατόν να παίζει United στο πέρα ο Λίντελ όφω τον παγί. Δεν παίζει τον Ολυμπιακό. Είναι τρομερό αυτό. Είναι φοβερό, ρε γιατί. Είναι τρομερό. Δηλαδή, έλειπε ο Μαγκουάιρ, ο οποίος πραγματικά το παιδί δεν στρίβει, αλλά έχει μια προσωπικότητα, ρε Γιώργο. Λόγω προσωπικότητας παίζει. Δηλαδή, κατεβάζει την μπάλα, είναι μια προσωπικότητα. Και τουλάχιστον δεν κινδυνεύσεις πολύ. Μα δεν θέλω να κινδυνεύσεις, ρε Γιώργο. Με τη center back τον Παγί και τον Λίντελοφ γελάει ο κόσμος. Έχει μικρύνει πολύ United. Δυστυχώς η United, εγώ είμαι United φανατικό. Μα όλοι οι United βλέπεις ότι είναι βασικά δύο παίκτες. Ο Καβάνι και ο Μπρούνο. Δύο προσωπικότητες η United. Ο Μπρούνο και ο Πογκμπά. Και ο Πογκμπά, εντάξει, ο Καβάνι, ο Γιώργος θα τελειώ μετά. Ο Πογκμπά, ναι. Γιώργο με τις μέρες του είναι. Με τις μέρες. Χθες ήταν ο. Ναι, γιατί τον έβαλε εξάρι, Γιώργο, τον έβαλε εξαροχτάρι. Τον έβαλε εξαροχτάρι. Ο Πογκμπά μόνο στο 4-3-3 μπορεί να παίξει, όπως στη Γαλλία με δύο χαρτάκια. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Γιώργο. Το παιχνίδι το έκανε, είπαμε, ο Φερνάντες με τον Πογκμπά. Το θέμα δεν είναι να μαρκάρεις από τους δύο. Πρέπει να μαρκάρεις και αυτούς. Που θα πάει πάσα από τον Πογκμπά. Εννοείται, Γιώργο. Απλώς θα σου πω κάτι. Καταρχήν, εχθές η Βιγιαράλ μου δίμησε την Ελλάδα το 2004. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα είδα από τη Βιγιαράλ. Το Μαγκιάτ το πήρε συγχαρητήρια. Αυτό το πλάνο. Ντροπή είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, το λέω, κατάλαβε τι εννοώ, ρε παιδί. Ναι, ναι. Δεν είναι μπάλα αυτή που έπαιξε. Κατάλαβε τι εννοώ. Είναι μπάλα, άρεσε μπάλα που έπαιξε η Βιγιαράλ. Μετά έχει τον άλλο τη Παδομαρία, το Σόλτσχερ. Δεν έκανε μια αλλαγή. Δεν έκανε αλλαγή. Ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Σου άφησα τελευταίο το αποκορύφωμα του United. Είναι δυνατό στην ομάδα που έχουν παίξει τερματοφύλακες ο τεράστιος Μάιχελ, ο Βάντερ Σαρ, να είναι τερματοφύλακας του United τον Τεχέα. Σε πήρα τον Φεβρουάριο και σου είπα, πελάστε τον από το United. Μας έχει φάει τα σοδικά 3 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τερματοφύλακα με 0 προσωπικότητα, 0 πάθος. Χάνει το πέναλτι, καταρχήν θα παίρνει τον ίδιο όπως έπεφτε. Όπως έπεφτε ο Καρνέζης με την Κωνσταρίκα, το θυμάσαι. Με τα γόνατα, ρε. Ρε δεν έχει ξαναγίνει. Ρε Γιώργο, πήγα να σπάσω τηλεόραση. Ρε μηδέν ψυχή, μηδέν πάθος. Και ο Σόλτσχερ πάει και μου βάλει αυτόν. Ο οποίος μας άφησε έξω του Champions League φέτος με τη Λειψία, κάνει δύο λάθη. Το Γενάρη που ήμασταν με τη City, παλευόταν το πρωτάθλημα. Η City πολύ καλύτερη ομάδα, δεν το συζητώ. Και εκεί που χτυπιόμασταν, παίζουμε με τους τελευταίους, με τη Sheffield Wednesday και πνίγει 2 γκολ και στο επόμενο μάτι πνίγει άλλο 1. Και πήγαμε τον έβαλε στο πιο σημαντικό μάτι της χρονιάς. Θέλει πολλούς παίκτες United. Όταν έχει καλύτερο παίκτη το McTominay τώρα, Γιώργο, καταλαβαίνει. Δηλαδή, που δεν έχω κάτι με το παιδί, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή είχα center back τον Φέρντα και τον Βίτιτς και τώρα έχω τον McTominay, τον Λίτελο, ρε Γιώργο. Και στον goal τέλειο τυχαία, πώς έπεσε έτσι, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω, δηλαδή φέτος ήταν υπέρβαση, με 14 παίκτες βγήκαμε δεύτερη. Ήταν υπέρβαση τεράστια και με το υλικό. Χρειάζεται σίγουρα 2 stopper United, 1 half και 1 extreme για μένα. Δεν ξέρω πώς το είδες το παιχνίδι χθες και γενικά τι κατάλαβες από το match. Καλά, για τον Τεχέα έχει εκφραστεί πάρα πολύ. Κοίταξε. Αφού στο δεύτερο μήχρονο, που πραγματικά φόρτσαρε, ανέβασε πολύ ταχύτητα κτλ. Δεν έβαλε γκολ. Δεύτερο γκολ εννοώ. Αντίο. Ναι, Γιώργο, αντίο, γιατί ο άλλος δεν έκανε αλλαγή. Φυσικά, και κολοκάτσανε μετά. Και οι άλλοι ταυτίσανε. 11 παίκτες είχε. Δηλαδή, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πρώτον, δεύτερον. Αυτή η United είναι άπειρη ομάδα. Η συγκεκριμένη United είναι άπειρη. Με τον πιτσιρικά τον Greenwood έπαιζε το Rashford. Δεν έχουν ξαναπέξει τελικό αυτοί οι παίκτες. Αυτός ο Rashford. Τι πτώση είναι αυτή. Ο Rashford, Γιώργο. Τι φορμάρισμα είναι αυτό. Άκου. Ο Rashford είναι ικανός. Δεν έχει σταθερότητα, Rashford, Γιώργο. Μπορεί να σου κάνει ένα μάτι να πει τι είναι αυτός. Του ο καινούριο μέσο, ο καινούριο που το λένε. Και μπορεί στο άλλο μάτι να είναι έτσι όπως ήταν χθες. Έτσι είναι ο Rashford. Δηλαδή είναι σπαστικός. Πώς να το πω. Τέλος πάντων. Απέλασε από τον Τεχέα, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, Γιώργο. Δεν μπορώ, μα την Παναγία. Για τον Απόλλωνα τώρα κάτι τελευταίο. Για πες μου, τι γίνεται με τον προπονητή, Γιώργο. Κάτι διάβασα για κάτι περίπου προπονητές ισχύουν αυτά. Τι διάβασες. Της Λάρισας λέει τον προπονητή και έναν από τον Πιτσιρικά από την Κύπρο. Ποιον. Δεν θυμάμαι το όνομα, το Πετράκι. Το Πετράκι. Ναι. Αυτά διάβασες. Για τον Πετράκι, αυτά διάβασα. Ναι. Για λέγει. Για τον Πετράκι, επειδή είναι νεαρός, ίσως έχω μια καλή άποψη. Και τον άλλο Γιώργο, πώς θα τον πάρουμε, πας καλά. Πάμε καλά. Δεν ξέρω. Τι γίνεται, πες αυτό σε πήρα να μου πεις. Κοίταξε, αυτά τα πράγματα. Θα μείνει ο Χάβος, τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα πω δημοσία με τίποτα. Ωραία, έτσι. Δεν είπα να πεις αυτά. Είναι να ακόμα πεις, πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, αύριο υπάρχει πάλι Δέλτα Σίγμα, δεν μπορεί να τα πω δημοσία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσεις όμως. Εγώ ναι. Είμαι υπέρ πιτσιρικά προπονητή.
Έτσι. Ναι. Αλλά δεν είμαι μόνος μου εκεί. Ούτε εγώ πληρώνω. Ούτε εγώ πληρώνω. Ναι. Για να προβάλλω βέτο. Η γνώμη μου πάντως είναι πιτσιρικά προπονητή. Καβλωμένο με φιλοδοξίες. Οκ, okay, ρε Γιώργο. Λοιπόν, άντε να μαζί σου είμαι πάντως. Συμφωνώ. Για χαρά. Έλα, έλα, τσο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Λέγομαι Θανάσης. Θανάση. Είμαι 68-69 χρονών. Συνταξιούχος ηλικιάρχης. Ναι. Έχω παίξει παλιότερα ποδόσφαιρο στη δεύτερη ομάδα του Άρη. Μ' ακούς? Πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά αν περίμενα ακόμη ένα χρόνο το 73 όταν έγινε η εκαθάριση του Άρη, θα έπαιζα στην πρώτη ομάδα. Αλλά μπήκα μετά στο Πανεπιστήμιο και οπωσδήποτε πήρα άλλο δρόμο. Μιλάμε τότε με Σπυρίδωνα και τους υπόλοιπους, Κωνσταντινίδη και έτσι. Ορίστε. Μιλάς τώρα για Κωνσταντινίδη, ναι, Σπυρίδωνα ναι. Και τα λοιπά. Σπυρίδωνα, Αλεξιάδη. Αλεξιάδη και ναι. Γρυμπελάκο κλπ. Κλπ. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς, αλλά μ' αρέσει αυτά που λες. Ξέρεις πολλά χιλατώνους ολόκληρους στο Μπουμπάλα. Θέλω να μ' ακούσεις για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Δεν πάει. Έχω μείνει στο Φαλιρέα εκεί στο ξενοδοχείο σαν προπονητής εθνικής ομάδας πυγμαχίας για αρκετό χρονικό διάστημα. Μ' αρέσει ο Ολυμπιακός που παίζει καλή μπάλα, δεν μ' αρέσει η διοίκησή του. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ σαν ιδέα, αλλά δεν μ' αρέσουν οι σύλλαθροί του, οι οποίοι μου θυμίζουν σταλινικό κομμουνιστικό κόμμα. Ορωμένοι όλοι. Μ' αρέσει εσύ και σε ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο, γιατί να πάρω τηλέφωνο πρέπει να έχω κάτι να πω, δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να λέω. Άρα τώρα κάτι έχεις να πεις. Κάτι έχω να πω. Ο Γκαρσία δεν είναι πάστα προπονητή. Η γλώσσα του σώματός. Πρόσωπό του, το βλέμμα του, οι κινήσεις του προειδεάζουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει ποτέ μεγάλος προπονητής και μάλλον. Και δεν διαφωνούμε καθόλου. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, επίσης έχω να πω ότι η επαναφορά του Λουτσέσκου είναι ξαναζεσταμένη σούπα. Ο Λουτσέσκου αυτό που ήταν να κάνει το έκανε στον ΠΑΟΚ τότε γιατί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Κακώς το ξαναπήραν πίσω. Θα διχαστεί ο ΠΑΟΚ, θα έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να βρουν κάποια δεύτερη, ουδέτερη λύση, καλή λύση. Αυτά είχα να σου πω. Σου ζητάω συγγνώμη αν σου είπα. Για τον Άρη, με προσέχει, πού μου προσέχει. Ναι, εντάξει, για τον Άρη έχω να πω ότι είναι μια ομάδα που ήταν έκπληξη πέρυσι. Εγώ ήξερα ότι θα βγει με δυσκολία τρίτος, το είχα πει και μάλιστα πολλές φορές. Μέσω του ραδιοφώνου εδώ που μιλάγαμε, μου λέγανε τι είναι αυτά που λες, θα είμαστε δεύτεροι κλπ. Δεν μπορεί ο Άρης. Τώρα, ο Μάντσιος είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι για μια ομάδα η οποία θα είναι από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση. Δεν είναι για πολλά πράγματα. Είναι όμως καλός προπονητής για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα και να τη φτιάξει και να πάει για πρώτη ή δεύτερη θέση. Αυτά είχα να σου πω, Γιώργο, με συμπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, καλό απόγευμα. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιάννης από Πειραιά. Έλα, Γιάννη. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν παρακολουθώ πολύ ξένο ποδόσφαιρο και λόγω εργασίας. Δεν είμαι καμία ξένη ομάδα. Είμαι μόνο Ολυμπιακός. Ναι. Απλά πήρα να σου πω ότι χθες παρακολούθησα το τελικό. Ναι. Και είδα ότι η Villarreal, ας πούμε, δεν είχε μεγάλη διαφορά με τον Ολυμπιακό. Θέλω και τη δική σου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν είναι αδιαφορά, έργα μου. Ναι, μισό λεπτό. Ακούς την εκπομπή σήμερα από την αρχή. Όχι, δεν να το πω. Μα αυτό ξεκίνησα. Α, όχι, δεν ακούω τώρα. Ξεκίνησα ότι η Villarreal έχει καμιά σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό. Όχι το φετινό. Ο φετινό δεν είναι περσινό Ολυμπιακό. Ναι, σίγουρα. Ναι. Έτσι. Έχει καμιά σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό και κατέληξα και είπα. Για φανταστείτε ένα Ολυμπιακό ναι. Με Τσιμίκα και με Ομάρ στα άκρα. Σωστό. Αριστερό και δεξιμπάκ. Με Γκυγέρμε στα χαφ. Με Ποτένσε Ασβέστη. Να πάρει τον Εμβιλά και να πάρει και ένα πολύ καλό στόπερ. Δεν χρειάζεται να μεταγραφεί. Ο Εμβιλά και ένα στόπερ. Καλή δηλαδή πιστεύω. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει μια φοβερή πορεία όπως με την ομάδα που λέω εγώ να κατέβασε. Βεβαίως μπορούσε. Γιατί δεν υπάρχει όραμα δε μας τώρα. Μάλιστα.
Το πρωτάθλημα θέλω μόνο, λέει. Το πρωτάθλημα! Τίποτα άλλο! Το έχω πει και το έχω γράψει επανελειμμένος αυτό που λες. Το έχω πει και το έχω γράψει επανελειμμένος. Δεν υπάρχει όραμα. Αυτό είναι. Ενώ η αποδιοίκηση, η οργάνωση και λοιπά σκίζουμε, είμαστε ένα καλό κλαμπ, ας πούμε, δυνατό κλαμπ. Δυστυχώς, ας πούμε, έχουν το μυαλό τους μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα. Λες και αν πάρουμε το πρωτάθλημα θα γίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από το κλαμπ Ολυμπιακός είναι ένας ξένος τίτλος. Είναι μια πολύ καλή πορεία. Πήγε σε ένα τελικό, δηλαδή η Βιγιαρεάλ πώς το κατάφερε. Είναι ένα χωριό 20.000 κατοίκων. Ακριβώς, έβλεπα χθες τη Βιγιαρεάλ και πραγματικά λέω, ποια είναι η διαφορά μαζί μας, ρε γάμο, το που παίζουμε. Ποια είναι η διαφορά με τη δικιά μας μπάλα, του Ολυμπιακού. Μα ακούω κάποιους παίκτες που λέει ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Λέει, θέλω να φύγω. Και πού να πας? Στην Τζένοα. Βρε μαλάκα, ρε. Θα βγεις στον Ολυμπιακό, θα πας στην Τζένοα. Είπε στον Παναθηναϊκό, θα βγεις στον Παναθηναϊκό. Λέει, πού να πας? Θα πάω στην Ουτρέχτη. Αντεπιδίσου, ρε. Έχεις δίκιο. Όπως θα λες ένα πράγματα, δεν είχα ακούσει την εκπομπή από την αρχή. Και ήταν ο προβληματισμό μου από χθε το βράδυ αυτό ο προβληματισμό. Και λέω, θα πάρω τον Γιώργο να τον εκθέσω τον προβληματισμό μου. Γιατί πραγματικά συναγόρθηκα πολύ χθε το βράδυ. Έβλεπα τη Βιγιαρεάλ και λέω, γιατί να μην είμαστε εμεί εκεί, ρε γάμο το. Γιατί. Έγινε. Για καλά, φίλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για καλά. Έλα. Έλα, ρε Γιώργο. Πάμε. Σ' ακούσω πιλιαρό και θα τον λαφύρε, θα γυρνάει το κορμί του. Δεν θέλω ο Ολυμπιακός να κάνει διάκριση στην Ευρώπη, βάζει το ισπανικό πρωτάθλημα με το δικό μας. Μόνο και μόνο για να αντέξει στην Ισπανία πρέπει να έχει καλή ομάδα. Βάζει το τη Λαμία με ποιον, Γιώργο. Ναι, μωρέ, σαν την Αλαβέρ, σαν τη Λεβάντε, ναι. Για πες μου, τον Ατρόμητο, με ποιον το βάζει στην Ισπανία απέναντι, για πες μου. Είπε κανένα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι φάμιλου του Ισπανικού. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για μια ομάδα. Δεύτερο, δεν αντικείρει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη πέρσι και φέτος. Δεν είχε φέρει παιχταράδες. Τότε κάνεις και απολογούμε. Πότε, φέτος είπε παιχταράδες. Ριβάλτο και το ένα και το άλλο, τι έγινε τότε. Βάστο τότε να πούμε. Τότε δεν είχε δέσει το γλυκό, ούτε είχε γίνει αγωγίδα μέλη. Πώς λέγεται, τον είπαμε τον Γάλλο, τον Ελβιλά με τον Ριβάλτο. Στο βαρολογίστα και εσύ. Βάζει τον Ελβιλά με τον Ριβάλτο. Ή τον Μέλπερκ με τον Ριβάλτο. Αυτά τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Εκεί την εποχή δεν και είχε γίνει η αγουρίδα μίλη. Ο οποίος για μένα πήρε μια ομάδα στους δύο βαθμούς και την έζωσε, Γρηγορίου. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Να πάρεις μια ομάδα στους δύο βαθμούς και Ο Γρηγορίου υπέγραψε τη Λαμία πάλι. Τι είπες? Έμεινε στη Λαμία. Δύο χρόνια βέβαια, δεν έχει τελειώσει το πλοίο και καλά έκανε η Λαμία και το καπάρεσε, μην τον πάρουμε. Μεγάλη επιτυχία αυτό. Δεν έχεις πει τίποτα. Δεν λες. Γιατί να πεις. Πώς δεν είπαμε. Τώρα να το πω. Κανένα κανάλι δεν μιλάει για τον άνθρωπο αυτό. Από τότε που... Ξενομανία. Γιατί υπάρχει καμία ελληνομανία. Ξέρεις τίποτα Έλληνες προπονητές καλούς. Αμέ. Ποιους. Ο Γιαννίκης του Παζιάννενα. Άλλος. Τι άλλος. Το έχουμε αναφέρει χιλιάδες φορές. Ποιος. Να μην πω ονόματα τώρα και θίγω καταστασιάσιμο. Γιατί ο παράσμος που είχατε ήταν λιγός. Κάτσε ρε Γιώργο, πώς θα λέτε ναι, μπορεί, ναι, μπορεί, να πας στο Παντελίδη, μπορεί, εντάξει, άσε μου. Λοιπόν, τον κύριο Τενέ. Ναι, άμα ανεβάσει τη Ξάνθη ο Τενέ, θα σου πω εγώ με τα γέλια. Είμα το Χριστέ μου, είμα δέση που ζήσε. Τι που ζω, δεν κατάλαβα. Ελά κύριε, να πάρω εγώ τώρα τον Τενέ, να πάρω εγώ τον Τενέ προπονητή. Γιατί τι διαφορά έχει από τον που είχε. Έχει δίκιο, Λάκης, έχει δίκιο. Είπες. Έχεις δίκιο! Δεν θέλω να μαζί σου δεν το διαφωνώ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις λοιπόν, δίκιο, σου μιλάω ειλικρινά, έχεις δίκιο. Βλέπεις η Ξάνθη να ανεβαίνει, αυτό πήγα να σου πω. Μετά το χθεσινό. Κοίταξε. Εάν κέρδισε 2-0 ήταν κοντά στην πρόκληση. Το 2-1 είναι πολύ αμφίρουπη. Τώρα όμως θα πάει εκεί πέρα τα μπουρωμένη λίγο ψηλοπίσω. Ναι, αλλά ένα γκολ να φάει τελείωσε. Ένα γκολ και να το βάλει. Και άμα δεν βάλει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ αμφίροπο το παιχνίδι. Η Κυριακή θα γίνει αυτό το μάτι. Ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, είναι πολύ αμφίροπο. Την άλλη φορά με τον Ιωνικό που σου μιλάγα που χάρηκα που ανέβηκα, πραγματικά που χάρηκα,
Ξεχάσαμε και ένα ωραίο σέντερφορ που είχε και τα κόλλαγε. Για πες μου ένα σημερινό αν υπάρχει. Προύσος! Ναι, ο Προύσος, βέβαια, βέβαια. Βέβαια! Για πες μου ένα σημερινό αντίστοιχο του Προύσου. Βέβαια! Υπάρχει? Όχι. Και εκείνο που έχω στενοχωρηθεί είναι κοίταξε, με τον τότε που έφυγε... ο Κανελάκης τότε είχε φέρει παιχνιδιάδες. Είπαμε, είχε φέρει τον Αντριόλη, είχε φέρει τον Μπρούστερ. Τον Μπρούστερ, βέβαια. Τι είχε λοιπόν, φέρει και τι δεν είχε να. Θα μου κάνεις μια χάρη άμα θες. Λέγε. Θέλω μια καλή ροκιά. Από ποιο συγκρότημα τώρα να σου πω. Τιούμπς, του θυμάσαι? Τιούμπς. Όχι. Αν του θυμάσαι. Όχι. Αν του θυμάσαι, όχι. Πάνε μου κάτι από χού. Από χού. Ό,τι πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές εκπομπές. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, όχι κάθε μέρα τηλέφωνο, όχι κάθε μέρα. Και χτες πήρα. Όχι κάθε μέρα Δημήτρη, όχι κάθε μέρα. Μια φορά χτες πήρα, Γιώργο. Πού έπαμε να πάει, 10. Και μια φορά σήμερα. Έλα, λέγε, λέγε. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα για το... Ακούγεται ένας παίχτης για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, με μεταγραφές 30 χρόνια στη δουλειά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Το ασχοληθώ. Λένε ότι είναι από την Πόρτο, λένε καλό. Έχουμε να ακούσουμε όλο το καλοκαίρι μεταγραφές. Τώρα όσο για τον μπάσκετ, χτες χάσαμε. Τι πρέπει να κερδίσεις? Να έχουμε να μέσα στο γήπεδο μου, Γεωργή. Γιατί το άλλο δεν είναι δικό του γήπεδο. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ νομίζω η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα χτες. Εγώ βλέποντας το τέλος, είπα θα κερδίσει εκεί που ήταν μπροστά 8-9 πόντους. Ξαφνικά βρέθηκε πίσω και 12. Δυστυχώς, καημένα. Έγινε, Μίτσο, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Έλα, φίλε μου, γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, φίλε. Για πλάκα Κοζάνη, Γρηγόρης, με θυμάσαι. Ναι, για λέγε. Έχει πολλού, θα σε βλέπω, σε ακούνε πολύ εδώ, ρε. Κοζάνη. Πάρα πολλοί κόσμοι μου λένε, μιλά στο Γρηγόρη, στο Γιώργο Γρηγόρη, μένω έξω. Χαιρετισμούσα από πολλού επιχειρηματίε. Έχει και τα γενέθλια, πότε σε. Χθε. Αν όπου παραλίγο, πού να έχεις να σε πάρω, να σε κεράσω. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, την επιθυμίσεις, φίλε. Μεγάλο ευχαριστώ πολύ. Δικαίνες. Λοιπόν, ο Πάκ πήρε το κύπελλο, έχουμε ένα πρόβλημα τώρα. Μπερδευτήκαμε, ο Λουτσέσκου φέραμε. Έβγαινε ο Γκαρσία που ήταν το συνέστημα. Οι οπαδοί ήθελαν Γκαρσία, αλλά ο Λουτσέσκου είναι λογική, είναι με εμπειρία. Και πολλά θέματα θα αλλάξουν τον Πάκ. Πρέπει με δεξί μπακ. Να ενημερώσω ότι επειδή πήρε Βιγιαρεάλ το κύπελλο UEFA, ο Πάκ παίζει. Τρίτο προβληματικό αντί για δεύτερο, ξεκινάει 5 Αυγούστου. Να ψάξει το λίγο αυτό το δει. Ακριβώς, ακριβώς, έχει δίκιο. Ξέχασα να το πω εγώ αυτό, ναι. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός θα γίνει χαμός του χρόνου γιατί ο Λουτσέσκου ξέρει τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω, να είστε καλά και εύχομαι ό,τι επιθυμείτε, παιδιά, στη ζωή σας. Χρόνια πολλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Κοζάνη. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, ρε. Καταρχάς. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατά δεύτερον, ένα πουλάκι μου είπε ότι χθες είχατε ένα συμβούλιο στην ομάδα και κάποιος πρότεινε τον Παράσχο και έγινε γέλιο. Όχι χθες. Προχθές. Καλά, αυτό που τον παρέσει. Τώρα θα σου πω εκτός αέρα. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Το μάτς χθες ήταν εξαιρετικό. Α, ο Πετράκης ισχύει. Δεν ξέρω. Με το καλό. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε σχέση με τον Λουτσέσκου, ο Σαββίδης δεν είναι πολύ εντάξει, τουλάχιστον με το αίσθημα των Παοκτζίδων. Με την έννοια ότι ο Λουτσέσκου τους την έκανε τη στιγμή που τους την έκανε, γιατί δεν υπήρχε τότε πρόθεση να τον διώξουν, έτσι δεν είναι. Πήγα, πάρε τα λεφτά από εκεί. Α, μπράβο. Ο Παύλο, κακός, μέτριος, αυτός παρορμητικός, το πήγε το πλοίο καλά. Το κράτησε, τους δύο στόχους που είχε αναλάβει τους έφερε σε πέρα. Το έχουμε πει αυτό, αλλά δεν γίνεται να το κρατήσει τώρα. Από λόγους πρεστής. Γενικά και από λόγους ικανότητας. Ωραία. Και επειδή δεν ακούω από την αρχή την εκπομπή γιατί ήμουν στο δρόμο, το μάτς χθες ήταν εξαιρετικό. Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που το παρακολούθησα. Από την αρχή μου δώσε την εντύπωση, παρά το ότι είχε μια αισθητή υπεροχή United τουλάχιστον μέχρι το 33, μέχρι τη στιγμή που φάγε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο του κοινάζει κακομοίρα σας. Ναι, ναι. Εξαιρετικό μάτς. Αλλά οι Ισπανιόλοι έδειχναν ότι το ήθελαν πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό.
Δηλαδή το βλέπει στα μάτια του. Το έχει πει και εσύ στο παρελθόν κάποια φορά ότι το βλέπει στα μάτια του παίχτη. Και είχε και 3-4 ανθρώπου μέσα στην ομάδα αυτού που παίζανε από του παίκτε που είχαν προσωπικότητα, Γιώργο, απίστευτη. Με εντυπωσίασε ότι ο τροφύλακα με την ψυχραιμία του αυτό ο Ρούλη. Ο οποίο δεν είναι βασικό. Δεν τον ήξερα. Ένα παιδάκι μου φάνηκε εμένα στην αρχή. Και είδα μια σοβαρότητα, μια ψυχραιμία. Είχε μια ανέκφραστο. Ήταν εντυπωσιακό και επίση μου άρεσε φοβερά το αριστερό μπακ. Ήταν έτρωγε, όχι, αυτός ο, το πέντε, ο Παρέχο, παρά την ηλικία του. Τι μπάλα είναι αυτή, τι οριμότητα στο παιχνίδι του, τι κόψιμο φοβερό, τι πάσες απίστευτες για πεντάρι, τέτοιο χάρι. Τους βοήθησε πάρα πολύ το Πούλμαν. Το Πούλμαν. Λες το στήσιμο που είχε κάνει αμυντικά ο... Και επίσης, αυτός ο Αλμπιόλ, Γιώργο. Είχε τον Καβάνη απέναντί του και λες και αντιμετώπισε, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ έμπειρος. Απίστευτος. Δηλαδή προσωπικότητες που πραγματικά έδειχναν ότι μπορούσαν να το φτάσουν το πράγμα εκεί που το φτάσανε. Εγώ θεωρώ, δεν σου κρύβω ότι προγνωστικά ήμουνα ότι θα το κάνει η United ψηλό εύκολα. Αλλά τελικά και αυτός που με απογοήτευσε ήταν αυτός ο Ράσφορντ. Το είπαμε προηγουμένως. Α, δεν ακούγα, σου λέω και πάλι αν κάτι παραλάβω. Το είπαμε προηγουμένως. Τραγικός ήταν, τραγικός. Αυτό το παιδί δηλαδή ξεκίνησε τόσο πολύ καλά, τόσο μεγάλη ελπιδοφόρα και τελικά έχει μείνει τόσο στάσιμος, τόσο προβλέψιμος στην κίνησή του. Η ταχύτητα του βέβαια είναι δεδομένη, υπάρχει ακόμη, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή. Αυτή, με συγκίνηση η Βιγιαρέα χθες, γνωρίζοντας όλα αυτά τα στοιχεία που την αφορούν, πόσο καινούργια ομάδα είναι σαν ιστορία, πόσο μικρό τόπο αντιπροσωπεύει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό νομίζω ότι μας δημιουργεί ελπίδα και για κάποιες δικές μας ομάδες, αν σοβαρευτούν, ξέρω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, για δημιουργία. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Για πάμε, έλα. Νίκος Αλεξανδρούπολη. Έλα, Νίκολα. Καλά είσαι. Καλά. Επειδή δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή σου, είπες ότι στη θέση της Villarreal θα μπορούσε να είναι Ολυμπιακός, κάτι τέτοιο είπες τέλος πάντων. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτή η Villarreal που ήταν χθες. Ναι. Είναι καλύτερη από τον περσινό Ολυμπιακό. Καλύτερη μπορεί να μην είναι, ρε Γιώργο, αλλά μην παραμυθιάζει του Ολυμπιακού κύριου. Δεν του παραμυθιάζω. Ναι, αλλά έχω και μια συνέχεια την οποία ίσω να μην άκουσε. Πιθανό να μην άκουσα γιατί άκουσα από ναι, είπα η συνέχεια ήταν ότι αν ο Ολυμπιακό εξακολουθούσε να έχει αριστερό μπακ τον Τσιμίκα, δεξιά τον Ομάρ. Στα χάπ τον Γιγέρμε, τον Ποτένσε, να έχει πάρει τον Εμπειλά που στον πήρε και ένα καλό στόπερ, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Δεν μπορούσε, Γιώργο, για δεξί απλό λόγο. Γιατί, ναι. γιατί την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λαμία και την Τετάρτη πάει να παίξει με τη Manchester City. Η Villarreal την Κυριακή παίζει με την Μπαρσελόνα και με όποιον να πάει να παίξει την Τετάρτη έχει άλλες εικόνες, άλλες παραστάσεις. Το ίδιο. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Ότι παίζει με την Παρσελόνα είναι αλήθεια. Παίζει σε άλλο πρωτάθλημα, υπόδοση περιστέρηση. Άκουσε. Εγώ κοιτάω τις δύο ομάδες σαν οργανισμούς. Σαν πρεστής. Σαν πρεστής. Δεν διαφωνώ ότι το πρεστής του Ολυμπιακού μπορεί και να είναι μεγαλύτερο. Που τώρα πια μετά την κατάκτηση του ΕΦΑ δεν είναι μεγαλύτερο το πρεστής του Ολυμπιακού από την Villarreal. Τώρα όχι βέβαια. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Δηλαδή, Ολυμπιακός, εγώ αυτό το πράγμα δεν προσπαθώ να παραμυθιάσω στους Ολυμπιακούς. Αυτό που λέω το πιστεύω. Όχι, δεν λέω ότι δεν το πιστεύεις. Απλά πιστεύεις κάτι λάθος αυτό σου. Γιατί να είναι λάθος, δεν κατάλαβα. Το εξηγώ, Γιώργο, όταν ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή με τη Λαμία ή με τον Πανετολικό ή με τη Λάρισα και την Τετάρτη πάει να παίξει με τη Villarreal, θα χάσει. Όχι γιατί είναι η χειρότερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Γιατί ποδοσφαιριστές. Μα γίνεσαι απόλυτος. Όχι, απόλυτος δεν είμαι, έτσι όπως το λες. Εγώ σου μιλάω με την απλή λογική. Όταν ένας ποδοσφαιριστής την Κυριακή παίζει χαλαρά, είτε δύσκολα είτε εύκολα, και εννοώ το εύκολα πώς, και να δυσκολευτεί ακόμα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός παλιότερα, ή ο ΠΑΟ, ο Κοτερινός και η ΑΕΚ, με το να δυσκολευτεί και πάρει ένα πεναλτάκι, θα καθαρίσει το παιχνιδάκι του και θα το πάρει ξεκούραστα δηλαδή. Τι λέω, όταν πας στην Ευρώπη αυτό το πληρώσεις. Έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη Ολυμπιακή τα τελευταία 20 χρόνια. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκή τα προηγούμενα, ΠΑΟΚ τώρα, Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, για την ανυποληψία του. Άρα λοιπόν δεν θα πάτε πουθενά και κανένας στην Ευρώπη δεν θα περπατήσει ποτέ πια, ούτε ο παλιός Παναθηναϊκός θα περπατήσει ποτέ ξανά. Έτσι, για αυτά, για να μην έχουν αυταπάτες οι Έλληνες φύλαθλοι.
δεν θα ξαναπερπατήσετε. Όταν πας να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κύριε Ολυμπιακέ, Παναθηναϊκέ, και λες εγώ είμαι Ολυμπιακός και θέλω 10 εκατομμύρια και όλοι οι άλλοι να πάνε να ψοφίσετε στην πείνα, δεν θα πάρετε ούτε ένα εκατομμύριο ευρώ. Πώς θα γίνεις ανταγωνιστικός ρε εσύ Απόλλωνα? Πώς θα χτυπήσεις τον Ολυμπιακό? Αυτά τα έχουμε πει βαμπελημένος, βέβαια. Λοιπόν, ρε Γιώργο, γιατί να περιμένει ο φύλαπλος ο Ολυμπιακός ή ο φύλαπλος ο Παναθηναϊκός παλιότερα, που ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός, γιατί δεν υπήρχε τότε και το Champions League τα τόσα πολλά πακέτα και ήταν λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα και με μια ομαδούλα λίγο μαζεμένη μπορείς να κάνεις μια πορεία όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Συν το ότι είχε τον Βαρδίνο Γιάννη βέβαια. Από εδώ και πέρα πια επαναλαμβάνω με την ανυποληψία του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπάρχει περίπτωση να περπατήσει ποτέ καμιά ελληνική ομάδα? Στο κόμφερα θα παίζουν όλες σε δύο χρόνια, σε βάζω υπογραφή από τώρα. Δεν μίλησα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, μίλησα για τον Ολυμπιακό, τον πρόσφατο. Μα μπορεί τον πρόσφατο. Και έχω πει και κάτι άλλο. Πολύ φοβάμαι ότι ο Ολυμπιακός τώρα το καλοκαίρι θα κάνει μεταγραφές όπως έκανε και πέρυσι, της πλάκας. Ωραία. Άρα λοιπόν τι να περιμένουν οι φίλοι. Αλλά εγώ σου λέω πες πως κάναν και καλές μεταγραφές. Όταν την Κυριακή παίζει με τη Λαμία, την Τετάρτη δεν μπορείς να κερδίσεις σοβαρό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και σε δύο χρόνια, στο λέω από τώρα, ο πρωταθλητής της Ελλάδος, που πιθανόν να είναι πάλι Ολυμπιακός, θα παίζει το κόνφερας. Γεια σας κύριοι! Γεια σας κύριοι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, τα επόμενα 200 χρόνια ξεχάσετε την Ευρώπη. Με τα δεύτερα της Μάλτας και της Λιθουανίας θα παίζετε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για καλά, φίλε. Για καλά. Γεια. Έλα. Γιώργο Γεωργίου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, είσαι ο Μπίλιμε, ρε. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, είμαι εδώ σε ένα στέκι, μια στεκάρα, μια μαγαζάρα πίστευτη, καινούρια μαγαζάρα, εδώ στη Λυκόβρηση. Είναι με τρεις πρώην εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, έτσι, οι οποίοι είναι άρρωστοι πανάθες και ήρθα για πάρτι τους, γιατί με πήρανε τηλέφωνο και έλα μου λέει από εδώ να σε γνωρίσουμε. Λοιπόν, ξέρεις γιατί οι εύζωνες χτυπάνε το τσαρούχι με δύναμη κάτω όπως περπατάνε και ακούγεται χρα, χρα, χρα. Ξέρεις γιατί? Για λέγε. Για να ακούνε οι νεκροί μας που είναι από κάτω στη γη, ότι υπάρχουν απάνω ζωντανοί, ρε μάγκα. Το ξέρεις εσύ αυτό? Έτσι, και οι τρεις είναι πανάθες εδώ, ο Νίκος, ο Χάρης και ο Αντώνης. Και εγώ είμαι ο Μπιλάκος, εντάξει, απλά τώρα ένα ταριφάκι. Και είμαι εδώ μαζί τους και τα πίνουμε έτσι παρέλθα. Δηλαδή, να μου λες τώρα ο Άραμις, ο Νταρτανιάν και ο Άθος. Ο Άραμις, ο Νταρτανιάν και ο Πόθος. Μπράβο. Ο Πόθος, ναι. Ακριβώς όπως το πες. Το τσαρούχι χτυπιέται, μου λέει, με δύναμη για να ακούν οι νεκροί μας από κάτω ότι είμαστε πάνω και με το νου μας. Ορμάτε λέμε, Μακεδονομάχη. Τα λέμε, Γιώργο. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Κυψέλη. Έλα, Νίκολα. Μου κάνεις. Καλά. Ή ο επανομαζόμενος στο σχολείο μου Χολέβας, φίλε. Έτσι με φωνάζανε. Λόγω αδυναμίας που είχα στο τρομερό εκείνο εξτρέμ του Απόλλωνα. Απολωνάκι. Εκείνο το, βέβαια. Τα Απόλλωνα. Τον είχαμε πάρει στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Άσε. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, εκεί δεξιά είχε βγάλει τότε ο Απόλλωνα στο Χολέβα, ναι, και μετά το Μαστρακούλι. Μπράβο. Μπράβο, δεν θυμάμαι, λέει. Ο Μαστρακούλι έκανε γυριλάντες, γιαουρκές. Έτσι. Για χθες θα σου ευχηθώ χρόνια καλά, Γιώργο μου. Για να πολλά, έτσι. Ένα θα πολλά, έτσι. Πάνω από 60 πάντα θα λέω χρόνια καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να πούμε αυτό που είπε στην αρχή σου. Το θέμα τη προοπτική του Ολυμπιακού για Ευρώπη και για γενικότερα. Γιώργο, αυτό το είχαν στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ, το θυμάσαι? Ναι. Από τότε, από το δεκαετία του 60 και ύστερα, και 50-60 περισσότερο, όταν είχαμε Γιουβέντους με Χολέβα που είχαμε πάει στη Γιουβέντους, το είχε, ήταν βίωμα. Ήταν κανόνας, ήταν πολιτική, πες το, της εταιρείας, πες το, της ομάδας. Ότι όχι, εντάξει, το πρωτάθλημα, η Ευρώπη, παιδιά, το οποίο βέβαια και μετουσιώθηκε και σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και αυτά τα 50 χρόνια και γενικότερα και αργότερα, έτσι, μέχρι 80-90, ήταν η πολιτική στον Παναθηναϊκό, ήταν πίστη, ήταν θέλω, ήταν αυτό πρέπει να γίνει. Που σήμερα βέβαια δεν υπάρχει, γιατί όπως λέω, τα πράγματα είναι πολύ κάτω, έτσι, να μην γελιόμαστε. Νομίζω, δεν ξέρω αν δεν συμφωνείς αυτό που σου λέω. Αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, δεν το έχει. Δεν το πιστεύουνε.
Και σε ορισμένες φορές θα πω μια κουβέντα, υπάρχει και κάποιος κομπλεξισμός. Λένε, αλλά δεν το κάνουν. Δεν έχει την ευρωπαϊκή κουλτούρα που είχε ο Παναθηναϊκός. Τέρμα. Αυτό είναι, πώς θα λένε, είναι φως φανάρι. Να κάνουμε μια πρόγνωση, να πούμε δύο λογάκια για το Σάββατο. Για λέγει. Εγώ είμαι Τσέλσι, αλλά το φοβάμαι, Γιώργο. Κάπου τελευταία τη βλέπω. Καταρχήν θέλω να δω αν θα παίξει ο τερματοφύλακας, γιατί για μένα είναι μεγάλος συντέλεστης στην πρόκριση. Αυτό τον έχει φέρει ο Τσέχ. Αγόρι μου, ό,τι μεταγραφές έχει κάνει τελευταία αυτός, τι να σου πω, ό,τι καλύτερο. Γιατί το μπακ της Λέστερ, πώς το λένε, που έχει φέρει και είναι άπιαστο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Όταν είναι έδωσε τα εκατομμύρια, λέω ρε παιδί μου, τόσα λεφτά αυτός ο παίκτης. Παραπάνω αξίζει. Είδες τι κάνει. Και έχει και βέβαια και τον άλλο, τον Αλόνσο, αλλά αυτός βασικά για μένα είναι. Όλοι βασικά πιστεύω. Θέλω να δω επίσης τον κρατάει να τον ξεκουράσει και το φοβερό αυτό το χαφ που λέμε το Καντέ. Τώρα μπροστά, καλύτερα να βάλει αυτό που λέει το Χάτσελ, πώς λέγεται αυτό. Ο Χάμπερ, ναι. Ναι, ναι, γιατί ο άλλος δεν το πολύ πάει το πράγμα. Δεν ξέρω. Πάντως είμαι λίγο κουμπωμένος, δεν ξέρω. Και θα με βάλει κανένα γυρού. Ναι. Ναι, να έχει μια εκτελεστική για μένα λίγο... απαραίτητο στην ομάδα. Απαραίτητο. Ναι. Γιατί με την Μπλερ είναι διαιτητικό, χώνεται. Ναι. Είναι ο Πούλησιτ. Καλά, αυτό είναι άλλο πάλι καλό γραμμάτιο. Το 10, το Αμερικανό. Καλά, ναι, είναι άλλο πάλι. Και να δούμε βασικά και το κοτσάσμα που θα γίνει. Πάντως είμαι. Πάντως, όπως είδα την Τσέλσι στα τελευταία μάτς, φοβάμαι ακόμα και με συντριβή. Όπως την είδα στα τελευταία μάτς. Δεν με γέμισε καθόλου. Όσο για χθες το βράδυ, Γιώργο μου, συγγνώμη, εντάξει, καλή Βιγιαρεάλ, θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός παλιός προπέρσινος Ολυμπιακός, αλλά δεν υπάρχει και Μάντσεστερ. Είδες δύο βρυσίες που του ρίξε ο Σόλσκερ του αυτού και τσαλίστηκε από μέσα. Τι του είπε γλέζικα, είδες τι του είπε. Fuck off, του είπε. Δύο φορές. Και του δίνα έξω χέρι, αριστερή δεξιά. Τον έβριζε τον Καβάνι. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πάντως, Γιώργο μου, δεν νομίζω ότι. Τώρα δεν ξέρω... αυτή η Μάντσεστερ πώς βγήκε δεύτερη τώρα στην Premier League. Μπράβο, ναι. Αυτά είναι τα παράξενα, ας πούμε, κτλ. Πότε θα δούμε βασικά τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν θα σε ζαλίσω. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Πολύ. Γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Ότι τα φόντα με τους παίκτες που έχει μπορεί να κάνει πορεία. Νεοτροπία δεν έχει. Γιατί αυτά που λένε ότι παίζει με τους παίκτες που έχει τώρα δεν μπορεί να κάνει πορεία. Με τους παίκτες που είχε πέρυσι συν δύο μεταγραφές μπορούσε. Ας σου πω κάτι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τους παιχταράδες και έκανε πορεία. Απλά είχε έναν καλό σύνολο. Και είχε βγάλει αντιμάσεις όταν έκανε τη μεγάλη πορεία ο Παναθηναϊκός. Ήταν τα παιδιά όλα από τα σπλάχνα του. Εκείνο που μετράει είναι η νοοτροπία. Ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκή νοοτροπία. Ο Ολυμπιακός έχει αυτό που είπες εσύ. Πρωτάθλημα. Όσο είναι σε αυτό, όχι τον Εντιλιάνη, έχει και όλους αυτούς που είπες. Εγώ θα σου βάλω να έχει και τον Τέταρη σε τα νιάτα. Πάλι δεν θα κάνει τίποτα. Όταν είναι σε αυτή την νοοτροπία που είναι. Η νοοτροπία του είναι. Όχι αυτό που λένε ότι παίζει με τη Λάρισα. Τι παίζει με τη. Αυτό. Δεν παίζει κανένα ρόλο με ποιον παίζει. Και στην Ισπανία οι ομάδες έχουν πέσει. Κατακόρυφα. Μόνο η Μπαρσελόνα είναι και η Ρεάλ. Οι υπόλοιπες έχουν πέσει κατακόρυφα. Από εκεί και πέρα μόνο η νοοτροπία είναι. Και φέτη πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό πρωτάθλημα. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε σωστή επιλογή τον προπονητή, διότι αυτόν το θεωρώ πολύ μαμούνι. Το θυμάμαι και από τον Ηρακλή. Είναι μαμούνι ο άνθρωπος. Δουλεύει. Εσύ τι λες αυτό? Δεν το ξέρω σαν προπονητή. Το θυμάμαι σαν παίκτη που ήταν παιχταράς, αλλά δεν είχε καμία σχέση αυτό. Άκου να, δεν παίζει ρόλο ο προπονητής αν είναι παιχταράς. Ναι, γι' αυτό είπα, δεν είχε καμία σχέση. Δεν παίζει καμία ρόλο αν είναι παιχταράς. Εγώ τον είδα και στον Ηρακλή όταν τον ανέλαβε ότι έκανε
έδειξε ότι την ομάδα της έκανε να έχει οργάνωση, αλλά εκεί που τον παραδέχτηκαν πολύ ήταν με την ανόρθωση. Ναι. Μιλάμε, είχε κάνει ανθρώπους πεθαμένους και τους είχε κάνει ελικόπτερα. Να δούμε. Να δούμε στην πράξη θα γίνει. Εσύ τι πιστεύεις, ότι εγώ λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει 6 παίκτες, εντεκαδά τους όμως, γιατί το δικαιούται να δώσει να πάρει 6 παίκτες, γιατί τόσα χρόνια τα παιδάκια είμαστε. 6 παίκτες εντεκαδά τους θέλει. 3 στην άμυνα, δεξί, αριστερό, σέντερ μπακ. Εγώ τον τερματοφύλακα που λένε, κακός που τον Ιούδη του φέρονται έτσι. Το παιδί έπαιζε με πόνους και ήταν ένας τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και δεν τον αντικαταστούσε καθόλου κανείς 2 χρόνια τώρα 3. Το παιδί είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Και είναι αμαρτία να του καταλογούν αυτά που του καταλογούν. Έδωσε την ψυχή του. Θα φάει και φάβες. Γιατί την κόλλα έχει φάει ο άλλος του Ολυμπιακού. Για να δεις τα τελευταία 10 παιχνίδια, τα τελευταία τι πόλες έφαγε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Έγινε. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Πού είσαι, ρε. Στην Γιάννη Γιώργο. Δεν πρόκειται να πάρει πρώτα στην Ισπανία και το ξέρει. Γι' αυτό και ασχολείται με το Champions League. Όσο και αυτό εγώ. Τροτομήνα για την United. 38 πέναντι σε Γιώργο. Φέτος δεν έπιασε ούτε ένα. Ούτε ένα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Τι μου θυμίζει ο Ολυμπιακός. Κάποτε κέρδε ένας βλάχος στην Αθήνα. Μπαίνει μέσα σε ένα καφενείο. Γνωρίζετε εμένα, του λένε πατριώτη, ξέρεις καμία να μορκαλίσω. Θα σε πάω εγώ, ρε. Ξέρεις καμία να. Να μορκαλίσω. Ναι. Θα σε πάω εγώ, του λέει, ρε. Τον πάει σε μια, τη βλέπει ξαντιά, μελαχρινή, πως τον έλεγχο κοκκινομάρα. Εσένα θέλω μπέλα με σένα τριγώνα, του λέει. Μπαίνουν μέσα, του λέει τι λέει να κάνουμε. Αεροπλανάτο, παξιμαδάτο, κόντρα παξιμάδι το 69. Από αυτό μορμάνα μου λέει, από αυτό θέλω. Αν δεν ξέρει το 69, αρχίζει και το 69, προπικόμενα μολάει μία, βάει, λέει ο βλάχος. Μπρόφ δεύτερη, ουι και έπα. Μπρόφ τρίτη, σε μια τιμή τρελέ το βλάχος, μπορεί να σάκα, σαν 66 μάλλον πολλά που θα ξανάρθω. Αν του τα λέω. Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας. Για χαρά. Εγώ μιλάω. Ναι. Μ' ακούτε. Εσύ μιλάς, ναι. Εγώ. Σε ακούμε, ναι. Έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Τι λέω δηλαδή. Γιατί αυτά που διαβάζω με τους παίκτες, με τους προπονητές, ότι έγινε ψηφοφορία για το Χάβο, να φύγει ο Χάβος, οι παίκτες... Α, από εκεί λες για νέο. Ε, τι... Εντάξει, ο Χάμπος δεν θα μείνει. Το ξέρω δεν θα μείνει. Αυτό που έγινε τώρα το Ρεζιλίκι, τι να μείνει. Ποιο Ρεζιλίκι λες? Αυτά που δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ. Κοίταξε, ο Χάμπος έπαιξε 7-8 μάτς play out. Όχι, play out. Έκανε μία νίκη τελευταία στα Γιάννενα. Από εκεί πέρα δεν έκανε άλλη νίκη και έβαλε μόνο ένα γκολ. Γιώργο μου, αυτά όλα που λες είναι σωστά. Εσύ σαν πρόεδρος, λέω σαν πρόεδρος, εγώ, όχι ότι είσαι πρόεδρος. Εγώ σαν πρόεδρος, ναι. Δεν θα καλούσες τον προπονητή να πεις, κύριε Μάκη, ευχαριστούμε πολύ, αλλά η χημεία δεν πέτυχε. Τέλος, ο Χάμπος έβγε. Τσακώθηκε με τους παίκτες, δεν είναι εντάξει τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, τώρα ανακοινώνονται τέτοια πράγματα, ότι οι παίκτες δεν θέλανε το πριν και θέλανε να φύγει ο Χάμπος. Δεν βγαίνουν αυτά προς τα έξω. Άκουσε να δεις, άμα ήταν θέμα δίκης δεν βγαίνει. Με παίκτες όμως το θέμα θα βγει. Ξέρεις κανένα παίκτη να κρατάει το σώμα του κλειστό? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί και με τον Τενέο Φουκαράς, όπου τον καλέσαμε, έδωσε τις υπηρεσίες του, πήγαμε στα δικαστήρια. Με το... Ναι, μας έριξε κατηγορία, πάμε παρακάτω. Με το... Πότε σε έριξε κατηγορία? Όταν έβαλε να πούμε μέσα τον έκτο παίκτη, τον ξένο. Έλα, αυτό ήταν. Τι έλα, δεν κατάλαβα. Άστο. Δεν έριξε κατηγορία, δεν ανεβήκαμε.
Αλλά εκεί με συγχωρείς τώρα, μια και είσαι, ξέρεις εσύ και έχεις καθίσει και στον πάγκο, ο γενικός αρχηγός τι έκανε να του πει, εσύ... Κακός κι αυτός, κακός, βεβαίως. Μπάμπη, ρε Μπάμπη, τι κάνεις, είναι θολωμένος να πούμε. Κακός. Να πούμε, εγώ που ήμουν με τον Κυριακό και τον Μαστρακούλη στον πάγκο να μου και πήρα Παναδανήλιο πρωτάθλημα, αν τυχόν γινόταν κάτι, το έλεγα του Βασίλη, Βασίλη σε παρακαλώ, αυτό δεν γίνεται, απαγορεύεται. Αλλά ας αφήσουμε αυτό. Να το αφήσουμε αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι με τον Παράσκο μπήκε σε ψηφοφορία με τους παίχτες από ό,τι λένε να πούμε. Όχι, ποτέ δεν έγινε αυτό. Έγινε αυτό γιατί να πούνε... ποτέ δεν έγινε ψηφοφορία με τους παίχτες για τον Παράσκο. Δεν είπε, ναι, ότι δεν είπε ο Μονεβασιώτης να πούμε ότι είναι σαγκόνι, παίξα τους σαγκόνους. Σαπληρωμένοι, τι είπε, κάτι είπε. Σαστημένοι παίξατε. Πάμε παρακάτω. Αυτό με ανησυχεί, ρε Γιώργο, να μου. Αυτά με ανησυχούν εμένα. Θα δούμε τι θα γίνει. Από προπονητή, δηλαδή, ποιο λέτε. Τώρα περιμένω να σου πω ποιο προπονητή θα πάρουμε. Είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να σε ενημερώνω, ρε Γιώργο. Εγώ είμαι ενήμερος, αν θέλεις και εσύ ενήμερος, πριν κλείσει ο προπονητής. Δεν έχει κλείσει κανένας προπονητής ακόμα. Εντάξει, πώς... λέω. Ρωτάω. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορεί να μου πει. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ καλώς πολύ. Καλώς άντε, γεια. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σας. Γεια. Είχα πει τελευταία φορά που μιλήσαμε ότι το management του ΠΑΟΚ έχει νοοτροπία δημόσιας επιχείρησης. Και σαν, δεν ακούστηκε ωραία, ας πούμε, για κάποιους, αλλά... Η απόφαση του ΠΑΟΚ να επαναπροσλάβει τον Λουτσέσκο δείχνει ότι είναι κάτι χειρότερο. Μα μισό λεπτό. Η απόφαση του ΠΑΟΚ να επαναπροσλάβει τον Λουτσέσκο δεν είναι απόφαση της διοίκησης, είναι απόφαση της Αβίδη. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτό μπράβο στον Απόλλωνα που δεν έκανε το ίδιο. Έδειξε ότι έχει νερό. Όταν είχε τον Αραούχο, τον Χρυσοδουλόπουλο και τον Βράνιας, ήταν θεός. Και τον Μπακασέτα και τον τους άλλους. Λέει, δεν ήταν τόσο κάτι άλλοι. Έτσι, στους παίχτες αυτοί, ας πούμε, τον Ξελασπόσα, ας πούμε, στο 2-0 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, αυτοί, ο Ραούχο και ο Χρυσοδουλόπουλος κάναν την ανατροπή. Αυτό να πω, η ομάδα πρέπει να έχει και παίχτες, έτσι. Χωρίς παίχτες γενοποιήθηκε ο άνθρωπος, έβγαινε σαν αποτυχημένος. Θέλω όμως να πω και κάτι που δεν έχει επισημάνει κανείς και νομίζω πως έγινε σκόπιμο αυτό το πράγμα. Είπαν, λένε ότι πόσο σοβαρός επαγγελματίας είναι ο Μαρτίν και ο Αλαραμπή και όλοι αυτοί. Ο ίδιος ο Μαρτίν, μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, είπε στη δηλώση του ότι ζήτησε στο ημίχρονο του αγώνα, ενώ προηγείται με 3-0 η ομάδα του, του ζήτησε από τους παίχτες να βοηθήσουν τον Αλαραμπή να κάνει hat-trick. Σε 5 μέρες αργότερα είχε τελικό κυπέλου, έτσι. Ο Αραμπί είναι 35 χρόνια, για την ακρίβεια 34,5. Εντάξει, είναι νοοτροπία σοβαρού επαγγελματία αυτό το πράγμα να μην φυλάξει το παίχτη από το τελικό και να δώσουν, ας πούμε, και να ανεβάσουν γκάζια για να κάνει ένα χατρίκ. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Είναι νοοτροπία σοβαρού. Μισό λεπτό. Πώς μέρες μεσολάβησαν το μάτι του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό, 5 μέρες. 6. Ναι. Ναι. Είναι 35. Τώρα στη θλίψη του άλλος μπορεί να τραβήξει μια κλωτσά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα που κέρδισε ο Ολυμπιακός 4-1 στο Παναθηναϊκό όρθιο. Το κέρδισε στο Παναθηναϊκό ο Λεμονίνης με πεθαράδες στο Παναθηναϊκός, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή για να κάνεις ένα hat-trick με μια πεθαμένη ομάδα είναι νοοτροπία επαγγελματία. Ρισκάρεις δηλαδή τι. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν είναι επαγγελματική νοοτροπία, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για πες μου. Να ξεκουράσει τον Αραμπί που δεν είναι 35, είναι 33, είναι γεννημένο το 88. Το 88 είναι γεννημένο. 3 Φεβρουαρίου του 87. Είναι 34, έχουμε 2001 και 4 μήνες σχεδόν. Λοιπόν, και είναι τώρα αυτό το πράγμα. Επιλείψιμο, επειδή ήταν να βγει πρώτος, να κάνει χατρίκο, έλα να μπει. Είναι επιλείψιμο. Είναι επιλείψιμο ότι ρισκάρει κάτι για κάτι ίσονο σημασίας.
Και ο ίδιος ο Γαλαπή έπρεπε να φυλάξει τον εαυτό του. Αυτό λέω εγώ. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Εντάξει, ξέρω υπάρχει ασπίδα προστασίας. Τον είδε πως έπαιξε το τελικό τον Γαλαπή. Φυσικά τον είδε. Τον είδε, έτσι. Τι να τον κάνει, τι έγινε, μια κεφαλιά και τίποτα άλλο. Είδε τίποτα άλλο. Και πώς τον παίξαν όμως. Τι πώς τον παίξανε, είχε κανονικούς αντιπάλους. Όχι, δεν μιλάω για τον δεν μιλάω τον παίξανε σκληρά. Τον παίξανε πολύ δυνατά, δεν είπα σκληρά. Έτσι, τον προσέξανε πολύ. Οι αντίπαλοι του Γαλαπή ήταν 69 χρονών και οι δύο μαζί. 35 χρονών ο ένας και 34 ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή τώρα με άλλα λόγια, τον έλα να μπει πάνω βγάλεις καρτό. Όχι, δεν πάω να το βγάλω σκάλπα, θα το δεις του χρόνου που θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο. Είναι στα τελειώματά του. Είπε κανένας ότι είναι. Είπε κανένας ότι είναι. Ο καλύτερος του παίχτης φέτος ο Γαλαπή. Έτσι. Ο καλύτερος παίχτης. Και έχει ένα παιχνίδι που μπορεί και να σε αμφισβητήσουν γιατί ήταν τελικός κυπέλου. Γιατί λοιπόν να του πει να κάνει κάτι τρίκ, μάλιστα. Δεν είπα γιατί να του πει να κάνει χατρίκ. Το θεωρώ γελίο να κάνει χατρίκ με μια που δεν το έκανε. Αυτά που λες τώρα είναι σατανικά πράγματα. Διηλύσει όχι τον κόνοπα και εγώ δεν ξέρω τι. Σατανικά πράγματα. Δεν λέω κανένα κόνοπα. Λέω κάτι σοβαρό. Ναι, πολύ. Πολύ σοβαρό. Πολύ, πάρα δεν γίνεται από σοβαρούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σκοτώσεις το σκοτωμένο θηρίο. Α, γι' αυτό το λες. Γι' αυτό το λες. Θα σε πω μα και να μου είσαι Παναθηναϊκό ένα. Όχι, γι' αυτό το λες. Όταν ο Λεμονής κέρδισε το Παναθηναϊκό, τον παραδέχτηκε γιατί το Παναθηναϊκό ήταν όρθιος τότε. Είχε παιχταράδες. Να καταλαβαίνουμε τι λέει. Όταν ο Παναθηναϊκός έριξε 4 στον Ολυμπιακό, δεν το χειροκροτήσαμε γιατί είχε το Αναστόπουλο, Μητρόπουλο, είχε παιχταράδες ο Ολυμπιακός. Στον πεθαμένο δεν κάθεσε, δεν φέρεσαι έτσι, αλλά. Το πλήρωσε μόνο του. Το είδαν πως ποιος ήταν προχθές. Έχασε το κύπελο. Έχασε το κύπελο. Έχασε το κύπελο. Σικάγο, μας πω κάτι. Ψηλό είσαι άρρωστος. Μάλιστα. Ψηλό είσαι άρρωστος. Δεν είμαι καθόλου άρρωστος. Καθόλου. Είπα κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο ένας Παναθηναϊκός που παίζει χωρίς τα center back του, έτσι με αποβλημένους και τραυματίες και όλα αυτά, που είναι μια κατηγορία διαφορά, και κερδάς 3-0 και του λες στους παίκτες του ζοριστείτε να κάνει χατρίκ ο συμπαίκτης σας. Και έχεις τίπλο. Και μετά θέλει να σε πάρω σοβαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλά. Γεια και χαρά σας.